Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας Euro Challenge. Παρέα με τον Βλαδίμηρο Σάβα, έναν από τους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας Λευκωσίας, που σε λίγα χρόνια θα είναι το επίκεντρο για πολλές ομάδες, ακόμα και το εξωτερικό. Δυστυχώς είχαμε ένα θέμα με τον ήχο, άρα όλο το βίντεο θα είναι με voice over. Το βίντεο αποτελείται από 5 challenge. Όποιος καταφέρει να μεταζέψει τους περισσότερους πόντους κερδίζει το challenge. Και έχει ως εξής: εγώ είμαι η Ισπανία και ο Βλαδίμηρος η Αγγλία. Δεν μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε αυτόν το challenge χωρίς crossbar challenge. Και ο Βλαδίμηρος ξεκινά αφού νίκησε στο πέτρα ψαρίδι χαρτί, αλλά δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, μιας και έχασε την πρώτη του προσπάθεια, αλλά στη δεύτερη κατάφερε να πετύχει το crossbar. Η τρίτη ήταν επίσης αποτυχημένη, η τετάρτη το ίδιο και η πέμπτη ακόμη μια φορά άστοχος. Και τώρα είναι η δικιά μου σειρά, όπου ξεκινώ με ένα χαλαρό και απαλό δοκάρι και με ένα εντελώς χαλαρό στυλ. Θα κάνω και το δεύτερο δοκάρι, έτσι γιατί μπορώ. Χαλαρά και εκτελώ. Δεύτερο δοκάρι, back to back, αλλά δυστυχώς το τρίτο ήταν άστοχο, το τέταρτο άστοχο, αλλά την νίκη εμείς την πήραμε, έτσι. Άρα αυτά ήταν. 1-0 το πρώτο challenge για μας. Πάμε στο επόμενο μας challenge, το οποίο είναι ένα net challenge. Όλοι ξέρετε το net challenge, πρέπει πάρα να βρει στο net χωρίς να χτυπήσει κάτω. Ο Βλαδίμηρος κάνει 2-2, αλλά στις επόμενες προσπάθειες δυστυχώς αγχώθηκε και τα έχασε. Με καλό αβαντάζ λοιπόν εγώ πάω στην μπάλα, τελείως χαλαρός, βάζω το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και λέω στα παιδιά να ηρεμήσουν. Έτσι το web του έρχεται και να το. 2-0 λοιπόν στα challenge για εμένα. Τρίτο challenge για σήμερα και είναι το 2-tar challenge. Ξεκινά πρώτος ο Βλαδίμηρος και εγώ βγάζω σέντρες. Έχουμε από 5 προσπάθειες και όποιος πετύχει τα περισσότερα γκολ νικά το challenge. Μέχρι στιγμής ο Βλαδίμηρος έχει κάνει 0-3. Και συνεχίζει να στοχεί, αν αυτό ήταν καλό shoot. Οι μπαλιές μου βλέπετε ήταν έτσι τεχνικές, είναι ωραίες οι μπαλιές μου. Αλλά ο Βλαδίμηρος εξακολουθεί να κάνει το 0-5 και ο Φθίβολος κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις. Και η ώρα μου έχει έρθει. Δεν έχω κάνει καθόλου καλά touch στο σημερινό challenge, αυτό το tutor challenge. Πάντα τα touch μου είναι εκπληκτικά στο tutor challenge. Σήμερα δεν ξέρω, αγχώθηκα, ήταν το βίντεο έτσι όπως έπρεπε να είναι τέλειο. Έπρεπε να είμαι σε εντός κάμερας και είχα αυτό το άγχος. Γι' αυτό και εγώ με τη σειρά μου έκανα 0-5 και έχουμε sudden death. Όπου ξεκινά ο Βλαδίμηρος, μία με μία προσπάθεια, εκπληκτική απόκρουση από τον Ευθύβουλο. Έχουμε φέρει τα προφύλακα δεύτερης κατηγορίας. Κυρίες και κύριοι, λάθος touch πάλι, κάνω μια βολίδα με το αριστερό, αλλά ο Ευθύβουλος όπως το γάτο αποκρούει ξανά το εκπληκτικό αυτό shoot. Ο Βλαδίμηρος βάζει τον goal και τώρα εγώ πρέπει να σκοράρω, αλλιώς χάνω αυτό το challenge. Και ο Ευθύβουλος αποκρούει. Και ο Βλαδίμηρος είναι ο νικητής αυτού του challenge μας. Αν αυτό το βίντεο φτάσει τα 100 like, θα αγοράσω επαγγελματικό μικρόφωνο και έτσι τα επόμενα βίντεο θα έχουν ακραίον ήχο. Πάμε στο δεύτερο μας challenge, το οποίο θα είναι ένα απευθείας corner challenge. Ο Βλαδίμηρος ξεκινά καλά, βρίσκει ένα δοκάρι, το δεύτερο τα πετυχαίνει. Σε ένα challenge το οποίο άφησα τον Βλαδίμηρο να αποφασίσει ποιο θα είναι, μιας και αν έκανε το 2-2 θα πηγαίναμε σε match point όπου θα κρίνονταν όλα στο τελευταίο μας γύρο. Καταφέρει να τελειώσει το challenge με έναν πόντο και εγώ επειδή θέλω να το κάνω έτσι λίγο δύσκολο, βάζω πάρα πολύ δύναμη έτσι ώστε να μπει τουλάχιστον έναν γάμμα και μέσα, όχι απλώς να μπει μέσα και τον τέρμα, με αποτέλεσμα να κάνω 0-0. Και εδώ δίνω συγχαρητήρια στον Βλαδίμηρο και πάμε για τον τελευταίο γύρο όπου θα κρυθούν όλα. 3 φάουλ, 3 σέντρες και 3 εναντίον ενός μόνο τερματοφύλακα θα τα κρίνει όλα. Μεγάλος τελικός λοιπόν κοπέλια και ξεκινά ο Βλαδίμηρος με το πρώτο φάουλ, το οποίο εκτελεί και η μπάλα βγαίνει έξω στα κεραμίδια, δεύτερη μπάλα εκτός γηπέδου και του μένει το τετ-α-τετ. Αν σκοράρει το τετ-α-τετ κάνει το 1-3, αλλά δυστυχώς ο Ευθύβουλος κάνει τρομερή άμυνα και βγάζει την μπάλα έξω. Πρώτο φόλ για μένα, παραλίγο ένα πολύ ωραίο γκολ. Στην πρώτη σέντρα αστοχώ με το αριστερό πόδι και μου μένει και εμένα το τετ-α-τετ για να μπορέσω να καταφέρω να πάρω έναν πόντο και τσιπάκι. Έτσι, χαλαρό
Composure. Ένα στα τρία λοιπόν για μένα. Πάμε λοιπόν, Βλαδίμιρο ξεκινά με την έναν πρώτη άστοχη μπάλα, δεύτερη άστοχη μπάλα και στο δεύτερο σετ και του μένει το τέτα τέτ, το οποίο δεν νομίζω θα ρισκάρει και δεν ρισκάρει. Τέτα τέτ, ένα στα έξι για τον Βλαδίμιρο και πάμε στο δεύτερο μου σετ εμένα. Ωραία αποκούρση από τον Ευθύβουλο. Στο corner, στη σέντρα, με το δεξί δεν καταφέρνω να βρω καλά την μπάλα και μας μένει το τέτα τέτ, το οποίο θα ρίξω από την άλλη τον τερματοφύλακα και πάμε στο 2 στα 6 για μένα. Τελευταίο σετ όπου θα τα κρίνει όλα. Ξεκινά ωραίο ο Βλαδίμιρος, παίζει όλα στα όλα, χάνει το corner. Δεν ήταν και πολύ καλή σέντρα η δικιά μου, αλλά στο τέτα τέτ κάνει ματσουτζά, θα το πω κυπριακά. 2 στα 9 και τελευταίο σετ για μένα όπου θέλω έναν γκολ και μόνο έναν γκολ για να καταφέρω να νικήσω το challenge, το σημερινό Euro Challenge. Χάνω 2 στα 2 και ο τελευταίος πόντος θα κρυθεί στο τετατέτ, όπου για δεύτερη φορά θα τον τσιμπάρω guys. Και 3 στα 9 πανηγυρισμός αλλά FIFA. Δεν ξέρω ποιος κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό, αλλά όποιος θα τον κάνει, celebration αλλά FIFA. Έλα. Του είναι το βίντεο σήμερα από παιδιά. Ευχαριστούμε τα κοπέλια τα με. Παίχτης της Ομόνιας, παίχτης τα... Έχασες σήμερα, αλλά το επόμενο να μην αγαπείς. Να κερδίσουμε. Έχει κερδίσει, μπορεί. Έχει chance. Πάει κοπέλια, πάει.